Οι σκηνές σαπίρου κάλους, κυριολεκτικά, που ζούμε στη Βουλή και παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός. Η σκληρή εντός ή εκτός εισαγωγικών αντιπαράθεση, οι ακραίες εντός ή εκτός εισαγωγικών εκφράσεις, η κατάντια, πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως προβάλλουν ορισμένοι, κατάντια του Κοινοβουλίου δηλαδή, και προβάλλεται και από τα αστικά μέσα, και από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, τα παζάρια, η πολιτική γάμη, τα συνενετικά διαζύγια, οι μετακινήσεις βουλευτών. Είναι αλήθεια κάτι καινούριο στο αστικό πολιτικό σύστημα? Διαβάζει κανένας ιστορία? Δεν είναι καθόλου καινούριο. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο λαός είναι ότι έτσι λειτουργούσε πάντα το αστικό σύστημα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ας τα αφήσουν ορισμένοι ξύπνοι ότι είμαστε μια εξαίρεση μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο και όλα αυτά που προβάλλονται. Τι έχει σημασία κατά τη γνώμη μας? Σημασία έχει να αξιοποιήσει την ιστορική εμπειρία, την παλιότερη αλλά και την πρόσφατη, η εργατική τάξη και ο ελληνικός λαός, και να αντιληφθεί ότι όλη αυτή η σκληρή αντιπαράθεση των αστικών κομμάτων δεν αφορά τη ζωή του και το μέλλον του. Γιατί αυτό είναι καταδικασμένο από αυτό το σύστημα να είναι συνέχεια στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια, στην αγωνία. Αλλά αφορά κυρίως, και έτσι είναι, τα συμφέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης, αφορά τη διαχείριση ενός βάρβαρου συστήματος, ενός σάπιου και απάνθρωπου που ιστορικά έχει ξεπεραστεί. Ναι ή όχι? Μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του, στις ανάγκες του λαού? Όχι. Και γίνεται όλο και χειρότερο και όλο και πιο επικίνδυνο. Πέρα από τη χρονική διαφορά, αυτή η κατάσταση ισχύει, ξαναλέω και μιλάω κυρίως για την Ελλάδα, σε όλη την ιστορία της αστικής διαχείρισης. Από τη δεκαετία του 20, τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60 και ανάλογα και στη μεταπολίτευση. Πέρα βέβαια από ένα πράγμα που έδειξε από την περίοδο του 40-50, που όταν ο λαός ετοιμάστηκε να και ήταν έτοιμος και του άξιζε να πάρει την εξουσία, ενώθηκαν όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις για να το τσακίσουν με τη βοήθεια των Εγγλέζων και των Αμερικάνων υπεριαλιστών. Επομένως αυτή η σκληρή σύγκρουση πάντα είχε δημιουργία μεγάλων κομμάτων, μικρότερων, στηριγμάτων, διάλυση μεγάλων κομμάτων, ογκόλυθων, μετονομασία μεγάλων κομμάτων. Δέστε, Ένωση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, να η διαδοχή. Που τι συνδέονταν με αυτές τις αντιπαραθέσεις? Δεν είχαν βάση? Βεβαίως είχαν βάση. Είχαν βάση στα διαφορετικά, στα συμφέροντα διαφορετικών τμήματων της αστικής τάξης και φυσικά συνδέονταν και με διαφορετικά υπεραλιστικά κέντρα. Όμως η σύγκρουση όλη αυτή, όπως και σήμερα, είχε μια σταθερά πάντα. Ήταν εντός των ορίων. Και ποια ήταν τα όρια αυτά? Τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού συστήματος και φυσικά πάντα κάτω από τη σημαία υπεραλιστικών οργανισμών. Είτε ΝΑΤΟ λεγόταν τότε, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση που από ΕΟΚ που μετονομάστηκε, είτε Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, όλων των διεθνών υπεραλιστικών κέντρων. Στην πράξη λοιπόν, ιστορικά και σήμερα, δύο πολιτικές συγκρούονται. Και ας αφήσουν τα υπόλοιπα. Ήδη πλέον έχουν πέσει οι μάσκες για όλους. Μία πολιτική της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και η πολιτική του ΚΚΕ που πάλευε πέρα από αδυναμίες και λάθη και παλεύει στην πρώτη γραμμή για την ανατροπή του. Έχει αλλάξει αυτό σήμερα? Γιατί εδώ ακούσαμε ότι το 2015 έγινε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Τι άλλαξε? Όπως έλεγε ο Χαρίλαος, ο βιολιτζής, αλλά ο Χαβάς παραμένει ο ίδιος. Έχουμε αδικό? Τι δίλημα θέτει σήμερα? Κάτι πολύ γνωστό βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και από την άλλη πλευρά πάντα η Νέα Δημοκρατία. Πρόοδος ή συντήρηση? Αυτό είναι το διακύβευμα, λέει. Και σήμερα, αλλά κυρίως για τις επόμενες εκλογές. Και ρωτάμε λοιπόν, τι είναι πρόοδος? Να είσαι με το ΝΑΤΟ,
να είσαι με τον αμερικάνικο υπεραλισμό και να λέει και ο κύριος Φίλης ότι ο αμερικάνικος υπεραλισμός είναι κίνδυνος και ο Τραμπ είναι κίνδυνος και ο πρωθυπουργός να λέει ο διαβολικά καλός Τραμπ. Αυτό είναι πρόοδος. Να συντάσσεσαι με το δολοφονικό χέρι του υπεραλισμού, με το χωροφύλακα του καπιταλιστικού συστήματος παγκόσμια, με αυτούς που είναι βουτυγμένοι στο αίμα δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την ανθρωπότητα για να επιβάλλουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό είναι η πρόοδος. Πού διαφωνείτε λοιπόν? Και εσείς και όλοι μαζί εδώ πέρα. Διαφωνεί κανένας με το ΝΑΤΟ, με την υπεραλιστική κυριαρχία που διασφαλίζει την καπιταλιστική βαρβαρότητα? Όχι. Συντάσσεστε όλοι μαζί. Πού είναι λοιπόν το δίλημα? Πρόοδος στη συντήρηση. Πρόοδος σημαίνει έξω από το ΝΑΤΟ, ανεξάρτητη πολιτική της χώρας, ο πλούτος στα χέρια των εργαζομένων. Και αλήθεια, πώς τολμάτε να μιλάτε για αριστερά, για αριστερό κόμμα? Πώς τολμάτε να μιλάτε ότι εσείς ήσασταν κατά του ΝΑΤΟ κάποτε και είχατε ένα ψευτοσύνθημα που είναι και αυτό υποσυζήτηση, διάλυση του ΝΑΤΟ? Για πέστε μας λοιπόν, μια και κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σε προηγούμενη συνεδρία είπε ότι είναι προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, έλεος. Θα λέγανε Χριστός και Απόστολος, κύριε. Είστε υπέρ της διάλυσης του ΝΑΤΟ? Το λέτε ακόμα? Ας βγει ένας να το υποστηρίξει, και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Παρότι είπε προεκλογικά καθαρά στη συνέντευξη ότι η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ και δεν αμφισβητείται. Φυσικά και δεν είστε. Πώς να είστε? Να παράδειγμα απλό, απτό σημερινό. Συμφωνία Πρεσπών. Γιατί γίνεται η Συμφωνία Πρεσπών και αφήστε τα υπόλοιπα και επισπεύδετε τόσο γρήγορα? Γιατί είναι απέτηση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή της Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέγεται, στο ΝΑΤΟ. Και αυτό υπηρετείτε. Επομένως, είστε υπέρ της διάλυσης ενισχύοντας το ΝΑΤΟ? Γιατί ψηφίσατε υπέρ για το Μαυροβούνιο? Είστε υπέρ της διάλυσης? Γιατί ψηφίσατε όλες τις αποφάσεις, φοβερές αποφάσεις, πυρηνικά, χρησιμοποίηση, πρώτο πυρηνικό πλήγμα, ό,τι θέλετε? Γιατί στηρίζετε όλη την πολιτική του ΝΑΤΟ που είναι πολεμοκάπηλη, φιλοπόλεμη, πάει στην περικύκλωση της Ρωσίας, δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση παντού, μπαίνει στη Μέση Ανατολή? Δεν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, νομίζετε? Και αυτά τα στηρίζεστε όλα. Και αυτά άρα λοιπόν, θα συνεχίσω κι άλλα, μην με γαργαλάς, θα πω κι άλλα. Συμμετέχετε ναι ή όχι σε όλες τις επιθετικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ που έχουν στόχο τη Ρωσία και άλλες χώρες? Όχι ότι η Ρωσία είναι καλή σήμερα, είναι η Σοβιετική Ένωση, αλλά όμως δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα. Πόσα πληρώνει άραγε ο ελληνικός λαός που βγήκε ο κύριος Βίτσας και μας είπε το 13,5% για αυτές τις ασκήσεις μόνο σας λέω και για τα ανατολικά όπλα? Δισεκατομμύρια. Πόσο κόστησαν δύο F-16 στην Νορβηγία? Ποιο ήταν ο αντίπαλος στην Νορβηγία, η Τουρκία ή η Ρωσία και άλλες χώρες? Και μας λέτε τώρα περί αριστερής κυβέρνησης και μάλιστα μερικοί, οι οποίοι τέλος πάντων κατ' εξαίρεση λένε υπεριαλισμό, αλλά όλη η πολιτική είναι με τον υπεριαλισμό. Άρα λοιπόν, για πέστε μας, εδώ το δίλημα, πρόοδος ή συντήρηση, πώς μεταφράζεται? Πρόοδος είναι κόντρα σε αυτά. Συντήρηση είναι με αυτά. Ποιοι είναι κόντρα? Δεν είναι καθόλου κόντρα. Δεν τους ακούς καλά, μου φαίνεται. Ούτε τους άκουσες στην ιστορία τους. Επί Χούντας ήταν πολύ ψηλά τα πράγματα. Και αφήστε τα αυτά. Και πρέπει να ντρέπεστε να το λέτε. Και αυτή είναι αυτή. Για να μην ανοίξω το στόμα μου. Πρέπει να ντρέπεστε, λέω, να το λέτε. Και μόνο να το επενήσεστε. Όταν μιλάει το ΚΚΕ. Εμείς δεν είμαστε ξεπουλημένοι, ούτε προσκυνημένοι. Στο δίλημα της ιστορίας που λέει υποταγή στο συσχετικό δυνάμεων και στη βαρβαρότητα ή ανατροπή, εμείς λέμε ανατροπή. Εσάς με γεια σας. Τέτοια ξεφτύλα να την πείτε στον κόσμο και να την εξηγήσετε. Τι κάνετε σήμερα? Πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, λέει, μας κοροϊδεύετε. Ομά, μαζί με τους Αμερικάνους, μαζί με τους υπεριαλιστές. Η Ελλάδα με αμερικανοτική βάση. Και λέτε και για πολύπλευρη πολιτική. Ποια πολιτική? Τα είπε ο ΠΑΕΤ. Οι καλύτερες σχέσεις που είχαμε στην ιστορία Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα. Και επί Τραμπ μάλιστα, τον οποίον καταγγέλατε, και έτσι είναι, για ακροδεξιό, τον οποίον στήριξε και η Κούκλουξ Κλάν. Όμως ο λαός έχει εμπειρία. Τι είναι το ΝΑΤΟ?
και την ιστορία του. Το έχει από τη Γιουγκοσλαβία δίπλα. Και σήμερα τι λέτε, θα μπει στο ΝΑΤΟ, αυτούς δηλαδή που έκοψαν κομμάτια, που δολοφόνησαν τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση και θα έχουμε ασφάλεια στην περιοχή. Αυτό πώς να το πω. Δεν θέλω να πω κουβέντες. Δεν θέλω να πω κουβέντες. Ζητάτε δηλαδή από το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και διατηρούνται και τα διάφορα αλυτρωτικά για να χρησιμοποιηθούν για το μέλλον. Και έχει ανοίξει ήδη το πρόβλημα και στην Αλβανία και λέτε στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, στους λαούς της γης που μάτωσαν για πολλά χρόνια, ότι επιλέγουμε το ΝΑΤΟ που είναι παράγοντας ασφάλειας. Λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Δεύτερο δίλημα. Στην οικονομία. Πρόοδος ή συντήρηση είναι το δίλημα για την επόμενη μέρα. Βέβαια, ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Ραγασάκης, είπε ότι τώρα το δίλημα δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Αλλά το δίλημα είναι ποιος θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, τώρα που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Για να κάνουμε όμως ένα γύρισμα προς τα πίσω. Υπήρχε το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και έτσι διαχωρίστηκαν οι δυνάμεις. Εμείς λέμε όχι. Και πού αποδείχνεται αυτό? Από την ίδια την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν αντιμνημόνιο, θα τάσκιζε όπως έλεγε και τα δύο, αλλά ανταυτού τα ενσωμάτωσε και έφερε και τρίτο. Το οποίο τρίτο μάλιστα το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και σήμερα κάνουν ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφιζαν. Λες και δεν ξέραν τι ψήφιζαν. Και σήμερα εμφανίζονται ότι δεν θα το ψηφίζαμε εμείς και έπρεπε να διασφαλιστεί η θέση της χώρας. Σωστό είναι αυτό. Τα ιερά και τα όσια. Μην τύχει και τρίξει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Επομένως, μπαίνουμε σε νέα εποχή. Και αυτό είναι το δίλημα. Εποχή εξόδου από τα μνημόνια. Μα καλά, ποιον δουλεύετε, ψιλόγαζι? Έξοδος από τα μνημόνια με το να ισχύουν όλοι οι νόμοι των τριών μνημονίων. Τι είναι αυτό το κόλπο δηλαδή, τι λογική είναι αυτή? Με τα οποία συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ας λέει διάφορα τώρα. Συμφωνεί, απλά της πήρατε το ψωμί. Έμπαινε στην ουρά του ΑΕΔ. Στην ανεργία τώρα και γι' αυτό φωνάζει και διαμαρτύρεται τόσο πολύ. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, μα είναι σε ποιον τα λέτε αυτά, όταν έχετε όλους αυτούς τους νόμους που τι διασφαλίζουν οι μνημονιακοί νόμοι? Διασφαλίζουν τη συντριβή της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και τους όρους παράδεισο κυριολεκτικά, δημιουργούν ένα παράδεισο για την καπιταλιστική κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό και σας συγχαίρουν όλα τα υπεραλιστικά κέντρα. Τώρα, τι συνέβη, άλλαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εσείς λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Άλλαξε προς το χειρότερο. Το να σας συγχαίρει τι σημαίνει? Ότι τους κάνετε τη δουλειά. Άλλαξε η Μέρκελ, όπως λέτε, ο γερμανικός καπιταλισμός? Όχι. Ποιος άλλαξε? Εσείς αλλάξατε. Και κάνατε αυτό που ιστορικά έχει κάνει η σοσιαλδημοκρατία. Όταν στριμώχνεται το σύστημα, όταν χρεοκοπούν τα παραδοσιακά αστικά κόμματα, έρχονται τότε οι εφεδρίες. Όπως έλεγε και ο Ανέλη, που μπορούν να τα περάσουν λιγότερα ανέμακτα. Η Ελλάδα, λέει, είναι όρθια. Τα κάναμε αυτά, δεν έχουμε όρθια. Μα καλά, ένα στοιχείο θα πω. Πάνω από 35% κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας. Αυτή την όρθια Ελλάδα ονειρεύεστε? Αυτή λέτε ότι είναι όρθια η Ελλάδα, με έναν στους τρεις Έλληνες να είναι πάνω, κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας και άλλοι να φυτοζωούν, όταν λέτε η Ελλάδα είναι όρθια και να το αντιληφθεί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι όρθιοι είναι, οι επιχειρηματίες οι μεγάλοι, τα μονοπόλια και ο αμερικανονατοϊκός συμπεριαλισμός που τον έχετε ανάγει στον καλύτερο σύμμαχο. Αυτή είναι όρθιοι. Άρα λοιπόν, με βάση όλα αυτά, ξαναθέτουμε το ερώτημα. Πού είναι η πρόοδος και πού η συντήρηση? Δίλημα υπάρχει. Πραγματικό δίλημα. Και οξύνεται ακόμα περισσότερο. Και αυτό που χρειάζεται είναι ο λαός να μην χάφτει αυτά τα παραμύθια και τα ψίχουλα που του δίνετε και παρουσιάζεστε και γαλαντόμοι, γιατί στην τελευταία ανάλυση όλες οι αστικές κυβερνήσεις κάτι θα έδιναν. Δεν γίνεται αλλιώς να σταθούν. Και του παίρνετε πολύ περισσότερο από την άλλη τσέπη, να σηκωθεί όρθιος ο κόσμος. Να μην ξαναπέσει στην παραπλάνηση. Έχει τεράστια εμπειρία.
Χρεοκόπησαν όλες οι διαχειριστικές λύσεις. Αποδείχτηκε ότι ήταν δούριος ύπος. Όλα τα λόγια τα μεγάλα. Και αποδεικνύεται και σήμερα, που ακόμα και σήμερα του λέτε να φτιάξουμε μια Ευρώπη ενάντια στο φασισμό κλπ. Και στο γεννάει το φασισμό. Το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα δεν το γεννάει. Τι υπηρετεί ο φασισμός και τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής εδώ που κάνουν τον Καμπόσκο και τον Πατριώτη και μιλάνε για Μακεδονία. Όταν ο Τσάους Αντών υπέγραψε με τον Σιράκοφ, σύμφωνο, όταν παρέδιδε τα κεφάλια των επωνητών και έπαιρνε 700.000 την επικήρυξη που είχαν οι Βούλγαροι φασίστες. Αυτοί τι υπηρετούν? Έχετε ακούσει να λένε τίποτα για το μεγάλο κεφάλαιο, για τα μονοπόλια? Όχι. Είναι αιχμή του δόρατος. Επομένως, μη μας λέτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έδειξε όλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση υπεραλιστική, επιθετική, κατά των λαών και δεν πρόκειται ποτέ να αράξει χαρακτήρα παρά μόνο όταν τη διαλύσουν οι λαοί, όταν έρθει ο σοσιαλισμός. Εμείς λοιπόν ζητάμε από τους εργαζόμενους και τους προοδευτικούς ανθρώπους, πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχουν με το ΚΚΕ, να εκτιμήσουν τη συνέπεια, τη στάση του απέναντι στα προβλήματα, το ότι δεν λύγησε ούτε μπήκε σε διάφορους πειρασμούς διαχείρισης του αστικού συστήματος, που μπήκε μπροστά στους αγώνες και αυτά που δίνεται, αν δεν ήταν το ΚΚΕ, με αυτή τη δύναμη που έχει και με τη δράση στο μαζικό κίνημα, δεν θα τα δίνατε καν. Να έρθει μαζί μας λοιπόν, να μας στηρίξει για να ανοίξει ο δρόμος, για να παλέψουμε, να σταματήσουμε ό,τι χειρότερο έρχεται, να περάσουμε στην αντεπίθεση και να πάμε εκεί που αξίζει, να τα πάρει ο εργαζόμενος αυτά που το αξίζουν. Και αυτά δεν είναι τα ψίχουλα, είναι όλα, γιατί αυτός παράγει τον πλούτο και αυτό θα γίνει είτε το θέλετε είτε όχι.